θα ξεκινήσω από το κλασικό. Τέλος εποχής για τον ΣΥΡΙΖΑ, τέλος εποχής για το κόμμα που γνωρίσαμε τα τελευταία 15 χρόνια υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα. Τέλος εποχής για όλους τους ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια διαφορετική μέρα. Είναι μια διαφορετική μέρα γιατί τους βρήκε όλους απροετοίμαστους. Τους βρήκε όλους ξαφνιασμένους και τους βρήκε όλους αποσβολωμένους, γιατί ουδής περίμενε ότι ο κύριος Τσίπρας στην παρούσα φάση θα έφυγε. Αυτή η κίνηση δημιουργεί νέα δεδομένα. Δημιουργεί νέο συσχετισμό και προφανώς αλλάζει και τους σχεδιασμούς όλων στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, στο εσωτερικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ήταν μια κίνηση η οποία, αν μη τι άλλο, δρομολογεί εξελίξεις, το βλέπουμε. Είμαστε τώρα εν αναμονή αποφάσεων για ένα οδικό χάρτη την επόμενη περίοδο, με το πώς θα εξελιχθούν διαδικασίες εσωκομματικές με την εκλογή, το συνέδριο, εκλογή νέου αρχηγού εννοώ, το συνέδριο, το προγραμματικό κτλ. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό το οποίο έχει συμβεί αυτή τη στιγμή είναι ένα σοκ, θα έλεγα. Ένα σοκ μετά από ένα μεγάλο σεισμό. Σεισμός εκλογικός, Μάιος, Ιούνιος, δύο μεγάλοι σεισμοί και βεβαίως μετά μετασεισμοί έντονοι στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ με αποκορύφωμα αυτή την έκρηξη του κυρίου Τσίπρα το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, στο Ιούνιο, στην παραθεριστική του κατοικία, όπου είπε μέχρι εδώ παρετούμε, δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Και εκεί αποφάσισε λοιπόν να αποχωρήσει. Τώρα, από εδώ και πέρα είναι μια διαφορετική, όπως προείπα, μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Μια μέρα η οποία τον θέτει πρώτων ευθυνών του και δεν είναι μόνο έναντι των μελών, των 170.000 μελών του, αλλά και του κόσμου ο οποίος ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι μια απλή διαδικασία και δεν έχει την πολυτέλεια ούτε της εσωκομματικής φαγωμάρας, κύριε Σαχίνη, ούτε και των αντιγκλήσεων όπως είχαμε δει και σε άλλα κόμματα στο παρελθόν. Γιατί είναι τέτοιο το εκλογικό αποτέλεσμα που δεν του δίνει τη δυνατότητα και δεν του επιτρέπει, να το πω καλύτερα, τις ατέρμονες συζητήσεις επί των διαδικασιών. Πρέπει να μπουν στην ουσία και πρέπει να αποφασίσουν κινήσεις πάρα πολύ γρήγορα. Έχετε δίκιο, γιατί το πρώτο που ελοχεύει εδώ είναι η πλήρης αποσυσπήρωση και εγκατάλειψη ως πολιτικού φορέα, ακόμη και από τους ψηφοφόρους του. Έτσι. Ναι, βέβαια, γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ υπήρχε πολύ μεγάλη, μια πολύ ισχυρή ταύτιση του ψηφοφόρου με τον πρόεδρο του κόμματος. Ταύτιση με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Σωστό. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι μετακινήθηκαν από το χώρο του ΠΑΣΟΚ δεν μετακινήθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί ήταν γοητευτικός του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν γοητευτικός ο κ. Τσίπρας. Άρα εδώ υπήρχε ένας πολιτικός έρωτας, αν μου επιτρέπετε όρος, μεταξύ των ψηφοφόρων και του κυρίου Τσίπρα. Ήταν μια μισιωνικού τύπου αντιμετώπιση του ηγέτη Τσίπρα σε αυτόν τον χώρο. Θεωρούσαν ότι είναι μια μετεξέλιξη του ΠΑΣΟΚ και υπ' αυτή την έννοια στηριζόταν φανατικά. Αυτά όμως άλλαξαν άρδιν. Άλλαξαν άρδιν γιατί έγιναν πάρα πολλά λάθη το προηγούμενο διάστημα. Έφεραν το αρνητικό, πολύ αρνητικό αποτέλεσμα του Μαΐου και βεβαίως αυτό το οποίο συνέβη την περασμένη Κυριακή αναμενόμενο. Ήταν ουσιαστικά η κατάληξη της αναμέτρησης η οποία έχει ξεκινήσει ήδη τον Μάιο. Κύριε Ραβανέ, επειδή δεν είστε ένας τυχαίος στο πολιτικό ρεπορτάζ και έχετε χρόνια εμπειρία, θέλω να σας ρωτήσω, είπατε σωστά ότι προκάλεσε ένα σοκ χθες. Σοκ σε πολιτικούς συντάκτες όπως εσείς προκάλεσε ή ήταν κάτι που κατά τη γνώμη σας υποδόρια μεν, αλλά εμφατικά ήταν προδιαγεγραμμένο? Όχι, να πω την αλήθεια, ήταν σοκ για μας. Σοκ γιατί? Γιατί η πληροφόρηση που υπήρχε είναι ότι ναι, μεν θα παραιτούνταν ο κ. Τσίπρας, αλλά θα ήταν παρόν στις διαδικασίες και θα έτσι την υποψηφιότητα. Και γι' αυτό να θυμίσω ότι υπήρχαν και τα σενάρια στις προηγούμενες ημέρες ότι αν ήταν υποψήφιος ο κ. Τσίπρας, θα ήταν υποψήφιος ο κ. Τσακαλώτος. Να θυμίσω επίσης ότι Τετάρτη απόγευμα, μεσημέρι προς απόγευμα, υπήρχαν διαρροές αρκετές σε συγκεκριμένα μέσα από συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είναι άνθρωποι περαστικοί στο ΣΥΡΙΖΑ, είχαν γνώση των παρασκηνιακών συζητήσεων, ότι εδώ πηγαίνει ο κ. Τσίπρας για μια εισήγηση η οποία θα ήταν βόμβα. Δηλαδή αλλαγή ονόματος, ουσιαστικά θα τα άλλαζε όλα. Αυτό δεν συνέβη και γι' αυτό ξάφνιασε πολλούς. Άρα πρέπει να μεσολάβει σε κάτι πάρα πολύ δυνατό από το απόγευμα της Τετάρτης μέχρι την Πέμπτη το πρωί ή να είδε ο κύριος Τσίπρας ότι οι όποιες εισηγήσεις του δεν θα περάσουν εύκολα και θα υπήρχε διάθεση έντονης αμφισβήτησης από την αριστερή τάση της ομπρέλας και είπε ο άνθρωπος μέχρι εδώ μπουχτισμένος, να το πω λαϊκά, μπουχτισμένος, γιατί υπήρχε μια πολύ μεγάλη δόση τοξικότητας στο προηγούμενο διάστημα. Να θυμίσω ότι όλες οι αποφάσεις του
τον πει κανείς, εντάξει, αρχηγός ήταν, ευθύνες είχε και ο ίδιος. Προφανώς είχε και πολύ μεγάλες. Αλλά από εκεί και πέρα, πάρα πολλές κινήσεις που προσπαθούσε να κάνει και να προχωρήσει τη διεύρυνση, έβρισκαν πάντα τείχο από την άλλη πλευρά, από την αριστερή τάση της ομπρέλας. Κάπου εκεί έφτασε σε ένα σημείο και είπε: μέχρι εδώ, εγώ δεν μπορώ να το σηκώσω άλλο αυτό το πράγμα. Πάμε στην επόμενη μέρα, γυρίζουμε σε σελίδα, εγώ τελειώνω και συνεχίζουμε. Κύριε Ραβανέ, συγγνώμη, μου λέει εδώ ο φίλος ο Μιχάλης. Καλημέρα, λέει στον κύριο Ραβανό, τον διαβάζω. Είμαι ψηφοφόρος, όχι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να το ρωτήσω, μήπως ο Τσίπρας περίμενε αυτό το τριήμερο να δει να υπάρχει λίγο τσίπα στα στελέχη του, την ομάδα που συγκρότησε πανάθλια ψηφοδέλτια, τα εκτελεστικά γραφεία, τις κεντρικές επιτροπές, τους άλλους αξιωματούχους που είναι συνυπεύθυνοι, για να μην πω παραπάνω, γιατί εμείς μαθαίναμε, λέει, ως ψηφοφόροι, ότι αυτοί πέρανε τις αποφάσεις. Ο Τσίπρας απλά έβγαινε μπροστά και αφού είδε και από είδε, κατάλαβε ότι δεν αλλάζει τίποτα σε αυτό το χώρο και κούνησε μαντήλι. Το περιέγραψε πολύ ωραία. Αυτό ακριβώς έγινε. Γιατί όταν λες την Κυριακή το βράδυ ότι εγώ θα είμαι και θα είμαι παρόν στις διαδικασίες, αυτό δεν είπε την Κυριακή το βράδυ. Mm-hmm. Άρα, αυτό το οποίο μπορεί να είδαμε κάποιοι το είδαμε, ότι ναι, θα παραιτούνταν, αλλά δεν θα έφευγε όπως έγινε χθες. Θα ήταν παρόν στις διαδικασίες και θα συμμετείχε. Ο άνθρωπος είδε, είδε λοιπόν τι συνέβαινε, δηλαδή όταν έχεις επεισόδιο από το γραφείο σου μεταξύ δύο γραμματέων. Δημήτρη Τζανακόπουλου και Πάνου Ρίγα, αυτά τα οποία βλέπουμε mm-hmm. στα δημοσιεύματα τις τελευταίες ώρες. Όταν έχεις δηλώσεις, πάμε για διαρχία. Διαρχία. Δηλαδή ο Τσίπρας, ένας αρχηγός 15 χρόνων, θα πάει να μπει στη διαδικασία, όταν έχει διατελέσει πρωθυπουργός, να πάει να μπει στη διαδικασία της διαρχίας, άρα ουσιαστικά της πολιτικής κηδεμονίας. Είδε και από είδα, πολύ σωστά το είπε ο φίλος, και είπε: εγώ φεύγω, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Κάπου εκεί ήταν, δηλαδή ήταν ένα συνδυασμός πολλών παραγόντων. Είδε ότι πολλά πράγματα δεν γίνονταν. Ουσιαστικά η προεκλογική εκστρατεία έγινε από τον ίδιο στο δεύτερο γύρο. Μόνος του πάλευε. Κόμμα δεν υπήρχε. Εδώ δεν υπήρχαν εκλογικοί αντιπρόσωποι στα τμήματα. Συζητάμε τώρα. Είναι δηλαδή τραγικά πράγματα για κόμμα εξουσίας, το οποίο θέλει να λέγεται κόμμα εξουσίας. Γιατί κόμμα εξουσίας πραγματικά δεν ήταν ποτέ. Αλλά, αν ήθελε πραγματικά να γίνει κόμμα εξουσίας, έπρεπε να έχει διαφορετική δομή και οργάνωση. Αυτά δεν γίνανε. Ήταν συνδυασμός παραγόντων. Και κάπου εκεί τα είδε ο κ. Τσίπρας, είδε όλη αυτή την κατάσταση και είπε ότι μέχρι εδώ πάμε παραπέρα. Από εκεί πέρα θα φανεί το τι θα γίνει και πώς θα σηκώσει κεφάλι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, θα έρθω σε αυτό. Θέλω να μου πείτε από την ενασχόλησή σας στην κάλυψη του ρεπορτάζ, τι αποτύπωμα αφήνει σε εσάς ο μέχρι χθες πρόεδρος και πρώην πρωθυπουργός? Και υπάρχει ένα ερώτημα. Λάθη και μάλιστα χοντροειδέστατα λάθη και ιστορικά λάθη έχουν κάνει και άλλοι ηγέτες. Θεωρείτε ότι ο χώρος των ΜΜΕ του συμπεριφέρθηκε με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφέρθηκε και σε άλλους, με θηριώδη λάθη, ή από ένα σημείο και ύστερα είχε στοχοθετηθεί? Κοιτάξτε τώρα, ο Τσίπρας είχε και θετικές πλευρές, για να είμαι και δίκαιος, είχε και θετικές πλευρές και αρνητικές. Είχε και συν, είχε και. Και πλην. Προφανώς. Όποιος κινείται κέντρα, κάνει και λάθη, έχει προφανώς υπάρχουν και παραλήψεις. Το ισοζύγιο θα το κρίνει η ιστορία. Εγώ δεν θα κάνω αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Θα μπορώ να αποτυπώσω με ακρίβεια και να πω αν ήταν θετική ή αρνητική η παρουσία. Δεν θέλω να το κάνω. Έχω να πω, δεν θέλω να την πω δημόσια όμως. Θα πω κάτι όμως το οποίο συνδέεται με το μεγάλο Ελευθέριο Βενιζέλο. Υπήρχε μια λαοθάλασσα την οποία τον είχε υποδεχτεί σε αυτές τις εκδηλώσεις που γινόταν για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Γυρίζει τότε στην σύζυγό του την Έλληνα και τη ψιθυρίζει: θα ήσαν αύριο όλοι εδώ να παρακολουθήσουν την εκτέλεσή μου. Το έχει πει ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και ήταν μια φράση του Κρόμουελ στην Αγγλία αυτό, το μεσαίωνα σε αντίστοιχη περίπτωση. Άρα, τι θέλω να πω με αυτό, ότι ο ηγέτης από τη μία πλευρά χειροκροτείται, παθιασμένα από τον κόσμο, και την άλλη πλευρά το ρίχνει στο καναβάτζο. Ο Τσίπρας λοιπόν είχε και καλές πλευρές, και θετικές και αρνητικές. Θετικές, να σας πω ένα μόνο, γιατί μπορεί να συζητάμε όρες, όπως να συζητάμε και για τα λάθη. Μερικά είπε και ο φίλος νωρίτερα. Και μπορεί να υπάρχουν και άλλα, πολλά. Έκανε χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, εγώ μένω σε αυτό. Ένας πρωθυπουργός ο οποίος φεύγει χωρίς να κατηγορηθεί για το οτιδήποτε όσον αφορά την οικονομική δημοσιονομική διαχείριση της χώρας, για μένα είναι θετικό. Τώρα, για τον βαθμό της τοξικότητας που λέει η άλλη πλευρά, αυτό να το συζητήσουμε, γιατί ήταν και γενικότερο το περιβάλλον αρνητικό το μίντια. Ήταν μια δύσκολη περίοδος για τη χώρα, με φράσεις όπως Γερμανοτσολιάδης, θα θυμάστε όλοι αυτά. Mm-hmm.
Εκεί ενδεχομένως προφανώς υπήρχε λάθος στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, από την έννοια ότι ανέχτηκε πολλές τέτοιες φράσεις, συμπεριφορές κτλ. Αλλά ήταν και τέτοιο το περιβάλλον εκείνη την περίοδο που πραγματικά δεν ξέρω αν θα μπορούσε να συγκρατηθεί και ο κόσμος από την πλευρά του. Βέβαια η χθεσινή του κίνηση έδειξε χαρακτηριστικά ηγέτη, έφυγε με ψηλά το κεφάλι και από εκεί και πέρα είπαμε θα τον κρίνει βεβαίως, η ιστορία. Βεβαίως, αυτός που. Προφανώς. Και έχει και ένα θετικό ότι προτίμησε όχι σε κλειστές κάμαρες να παραιτηθεί. Παραιτήθηκε δημόσια ενώπιον του ελληνικού λαού. Δεν μπήκε σε συνεννοήσεις πώς θα γραφτεί. Το πήρε μόνο στο όμως. Εδώ μου λέει ο Δημήτρης, ο κύριος Ζαρβανός, σας παρακαλώ πολύ, λέει, θέλω να μας απαντήσει. Του συμπεριφέρθηκαν με τον ίδιο τρόπο τα κεντρικά μέσα ενημέρωση που συμπεριφέρθηκαν σε άλλους πολιτικούς. Θα θυμίσω στο φίλο ότι ο Κώστας Καραμαλής, και δεν ανήκω στο συγκεκριμένο χώρο ιδεολογικά, τα βγάζει δημοσιογράφος, προφανώς έχει προφανώς mm-hmm. ένα αλλά κάπου ξεκινάμε και από κάπου προερχόμαστε. Σωστά. Το Κώστα Καραμαλή τον είχαν τσακίσει κυριολεκτικά. Τον εκτελούσαν κάθε βράδυ στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, να θυμάσαι. Τον εκτελούσαν κανονικότατα. Τον Παπανδρέου, τον Γιώργο επίσης. Να θυμίσω φράσεις όπως παραιτηθείτε κύριε Πρόεδρε κτλ. Να θυμίσω. Αυτές ήταν δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Προφανώς δεν τους συμπεριφέρθηκαν όπως θα έπρεπε, όπως θα άρμοζε σε έναν πρωθυπουργό. Αυτό είναι δεδομένο. Το συζητάμε. Αλλά. Υπήρξαν όμως και στο παρελθόν πολύ, πολύ χειρότερες συμπεριφορές. Απλώς τώρα εμείς τα βλέπουμε, επειδή υπάρχουν και τα social media, τα βλέπουμε και αυτό. Σας θυμίζω ότι υπήρχαν μέσα ενημέρωσης, να θυμηθούμε τότε Έθνος, να θυμηθούμε Ελευθεροτυπία, να θυμηθούμε τότε και άλλες εφημερίδες που ήταν απέναντι στον Καραμαλή και τον πολεμό του Παπανδρέου. Υπήρχαν αυτά. Τα είχαν βιώσει και αυτοί. Τα βίωσε και ο Τσίπρας. Τα βίωσε ο κύριος Τσίπρας σε άλλο περιβάλλον. Και ενδεχομένως ήταν και λίγο πιο έντονα, γιατί ήταν και συνθήκες έκτακτες. Μνημόνιο και όλα αυτά. Τα οποία έφεραν και τη χώρα σε μια δύσκολη κατάσταση. Από εκεί και πέρα έχει και τεράστιες ευθύνες και ο ίδιος όμως, γιατί δεν κατάφερε να φτιάξουν και μέσα ενημέρωσης τα οποία θα τους υποστήριζαν. Είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι έγινε. Και τον τρόπο λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης, τον τρόπο λειτουργίας του ΕΣΟΡΟΥ. Τον τρόπο λειτουργίας των εταιριών δημοσκοπήσεων. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση και αυτή. Η οποία έγινε και στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά όμως είναι τώρα. Στην ιστορία. Θέματα, τα οποία μπορούμε να τα για πείτε και μου, κύριε Ραβανέ, με δύο κουβέντες. Η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχίσει η ονοματολογία. Έχω την εντύπωση ότι κάποια από τα ονόματα που ακούγονται για να γράφονται στο ρεπορτάζ. Έχετε την αίσθηση ότι υπάρχουν κάποια ονόματα που ενδεχομένως θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου? Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν δύο πρόσωπα αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι στο προσκήνιο. Είναι η Αχτσιόγλου, έξι Αχτσιόγλου και ο Αλέξης Χαρίτσης, δύο. Ο Τεμπονέρας, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος είχε καλή παρουσία στην προεκλογική περίοδο, τη δεύτερη, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα δεν είχε ασχοληθεί ο άνθρωπος. Μόνο κάποιες περιοδίες έκανε στην πρώτη προεκλογική περίοδο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Έχει το αρνητικό ότι, όχι καθόλου εξαιρετική προσωπικότητα, αλλά έχει το αρνητικό ότι δεν είναι βουλευτής. Άρα εκεί άμα υπάρχει, αν θελείς και βγει μπροστά και εκλεγεί, θεωρητικά τώρα, θεωρητικό το σενάριο, και εκ των πραγμάτων θα υπάρχει διαρκεία. Τώρα, κάποια άλλα ονόματα που ακούστηκαν, εντάξει τώρα, του Παύλου Πολάκη του συντοπίτησες εν τη ευρεία έννοια του κριτικού, δεν νομίζω ότι ο κ. Πολάκης θα θελήσει να μπει μπροστά, το άκουσα χθες να κυκλοφορεί. Από εκεί πέρα άκουσα και το όνομα του Νίκου Παπά. Ακόμα και το όνομα της Ρένας Δούρου. Ξέρετε, τώρα θα αρχίσουν να πέφτουν διάφορα ονόματα στο τραπέζι. Αλλά από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας είπε για ανανέωση, νομίζω ότι θα υπάρξουν. Ναι. Έχετε δίκιο, έχει βάλει ένα πύχη. Ο Τσακαλώτος θα κατέβαινε μόνο στην περίπτωση που για να καταγράψει η παρουσία ή η ομπρέλα, μόνο αν κατέβαινε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι στο προσκήνιο, δεν θα έχουμε και την υποψηφιότητα του κύριου Τσακαλώτου. Σωστή επισήμανση. Είναι και λίγο οξύμορο να λέει ο πρόεδρος, εγώ αποχωρώ να περάσει νέα γενιά και να εμφανίζονται κάποια την παλιότερη γενιά. Ακριβώς. Θα ήταν οξύμορο. Στους άλλους πολιτικούς χώρους, τι σηματοδοτεί? Γιατί κάποιοι λένε δεν σηματοδοτεί. Μόρε, σηματοδοτεί στους άλλους πολιτικούς χώρους. Πώς δεν σηματοδοτεί? Προφανώς επηρεάζει τους πάλι. Πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση κάνει ένα φτιάχτρο. Εντός αγωγικών, δεν παρεξηγηθώ. Δηλαδή, τι υπήρχε, πάντα υπήρχε συζήτηση. Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τελειώνει.
Θα τελείωσε χθες. Τώρα από εδώ και πέρα θα υπάρχει μια νέα ηγεσία στην πολιτική του σύντομου χρονικού διαστήματος. Η κυβέρνηση έχει να αναμετρηθεί πλέον με τον εαυτό της. Δεν έχει να αναμετρηθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε να γίνει τη σύγκριση με το χθες. Γιατί θα σου λέει κάποιος, εγώ είμαι νέος αρχηγός. Νέα πορεία. Νέα κατάσταση, νέα δεδομένα, νέες συνθήκες. Το ΠΑΣΟΚ επίσης θα δει τις εξελίξεις με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τώρα ήδη θα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση παρασκηνιακά, αλλά και δημόσια από κάποιους, ότι με την αποχώρηση του κ. Τσίπρα μπορεί να ανοίξει μια συζήτηση, όχι να υπάρχει συνεργασία, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια συζήτηση και κάποιες ενδεχομένως κοινές δράσεις έναντι της κυβέρνησης, ακόμα και στο Κοινοβούλιο. Άρα μπορεί να υπάρξει ένας κώδικας να υπάρξει μια επικοινωνία, η οποία όμως δεν σημαίνει ότι θα είναι απόφαση για συνεργασία στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Άρα τους επηρεάζει και το ΠΑΣΟΚ αυτή τη συζήτηση. Είναι προφανές. Γιατί από τις κινήσεις της νέας ηγεσίας θα φανεί κατά πόσο ο κόσμος ο οποίος στήριξε το ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ ή θα αναζητήσει άλλη πολιτική στέγη να ξαναγυρίσει το χώρο του πίσω στο ΠΑΣΟΚ κτλ. Άρα και εδώ έχει μεγάλη σημασία το πώς θα επηρεάσει και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι και όμορφη η χώρη. Mm. Ένα τελευταίο ερώτημα έρχεται από το φίλο τον Αργύρη. Κύριε Ραβανέ, εγώ καταλαβαίνω ότι ο Μητσοτάκης έχει μπροστά του μια τετραετία σύν άλλη μία πλέον. Εγώ δεν θα το έλεγα αυτό, αν και αρκετοί στο ΣΥΡΙΖΑ το πιστεύουν αυτό. Γιατί έχουν μπει βάσεις για 4-4. Δηλαδή πάμε για μια δεκαετία και Κυριάκου Μητσοτάκη. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Εγώ είμαι της άποψης ότι η πολιτική είναι δυναμική, η πολιτική δεν είναι στατική. Το κλασικό ρητό του Ηράκλειου, τα πάντα αρία, από εκεί και πέρα, σε ένα χρόνο, εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Εδώ είδαμε πανδημία η οποία μας έκλεισε 2 χρόνια μέσα. Είδαμε ένα πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης, ενεργειακή κρίση. Ο Ρουμπινί λέει για παγκόσμια ύφεση, η οποία έρχεται, δεν μπορεί να προδιαγράψει τι μπορεί να γίνει σε 1-2 χρόνια. Άρα, αυτό είναι κάτι πολύ να το λέμε, ναι, με βάση τα σημερινά δεδομένα, ναι, μπορεί να πει κάποιος ότι έχουν τεθεί οι βάσεις για να έχει και μια επόμενη θητεία. Αλλά μπορεί κανείς να το πει με σιωλή αυτό. Θα ήταν αφελές, νομίζω. Θα ήταν αφελές. Πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε. Γιατί εδώ το ενδιαφέρον τώρα τι γίνεται. Είναι ότι δεν έχει αξιωματική αντιπολίτευση επί της ουσίας στη Βουλή. Ναι, τυπικά λέει ο Ιωσήλ, δεν είμαι αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά όταν δεν έχει τα βασικά σου εργαλεία να ασκήσει αντιπολίτευση στη Βουλή, δηλαδή να καταθέσει πρόταση μορφή, μια εξεταστική επιτροπή. Όλο αυτό το οποίο ξέραμε ως λειτουργία του κοινοβουλίου, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Άρα, εδώ τώρα η Νέα Δημοκρατία επί της ουσίας θα αναμετρηθεί λίγο και με τον εαυτό της. Δηλαδή, αν πάει να εφαρμόσει μια πολιτική νεοφιλελεύθερη στην οικονομία, αν, θα το δούμε αυτό, έτσι, θα δούμε και τις προγραμματικές δηλώσεις και τις πρώτες κινήσεις. Αν πάει να το κάνει αυτό, θα βρεθεί απέναντι σε ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, το οποίο έχει μια άλλη αντίληψη, πιο φιλολαϊκή, αυτό που λέμε λαϊκή δεξιά κτλ. Άρα, μπορεί να έχει και εσωτερικά ζητήματα. Αλλά όλα αυτά τώρα είναι θεωρητικά και είναι στη σφαίρα της σεναριολογίας, υπό την έννοια ότι είναι μια κυβέρνηση που έχει πολύ νοπή λαϊκή εντολή, δεν έχει καν πάρει ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή, δεν έχουμε ακούσει προγραμματικές δηλώσεις. Άρα είναι πάρα πολύ νωρίς να πούμε το οτιδήποτε. Αλλά επαναλαμβάνω, η πολιτική δεν μπορεί να κάνει τόσο μακροχρόνια πρόβλεψη. Ο φίλος ο Βασίλης, καλημέρα κύριε Ραβανέ. Πώς το βλέπετε στο μέλλον να υπάρξει συνεργασία μεταξύ δυνάμεων υπό τον Τσίπρα και δυνάμεων υπό τον Γιώργο Παπανδρέου για ένα νέο πόλο στο χώρο της κεντροαριστεράς? Ναι, ενδιαφέρον σενάριο. Ο φίλος έχει προχωρήσει πολύ. Εντάξει, είναι μια συζήτηση, δεν του λέει σε κενό. Προφανώς κάπου το έχει ακούσει, κάπου το έχει συζητήσει, κάποιοι το συζητάνε. Αυτές είναι συζητήσεις οι οποίες πραγματικά γίνονται σε διάφορα γραφεία μεταξύ διαφόρων προσώπων. Ναι, είναι ένα σενάριο το οποίο εγώ δεν το απέκλεια. Όταν είπαμε χθες ότι φεύγει ο κ. Τσίπρας, φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φεύγει από τη χώρα. Έχω προσέξει ότι στις αναρτήσεις σας είστε εξαιρετικά ακριβοδίκαιο στη διατύπωση. Λέτε, έκλεισε το κεφάλαιο τέλος εποχής ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα και Τσίπρας με ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το δεύτερο. Το αφήνετε με αποσιοποιητικά, σαν να λέτε ότι δεν έχει κλείσει ο κύκλος Τσίπρα. Στις 49 χρονών, νομίζω, θα ήταν αφελές να πούμε ότι έχει κλείσει ο κύκλος. Διατελέσει 15 χρόνια πρόεδρος ενός κόμματος, πρωθυπουργός. Δεν είναι διατεθειμένος, από ό,τι καταλαβαίνω και από τις συζητήσεις, να τα εγκαταλείψει. Είναι προφανές, είναι ανθρώπινο. Θέλει να ξεκουραστεί, θέλει να αποφορτιστεί, θέλει να δει τι έγινε. Δηλαδή, προφανώς έγιναν και λάθη, το είπαμε και πριν, και λάθη στρατηγικής ουσίας. Mm-hmm. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ήρθε μόνος του. Και από εκεί και πέρα
να δει τι θα κάνει την επόμενη περίοδο. Εγώ δεν αποκλείω τίποτα. Εγώ δεν αποκλείω τίποτα, γιατί με βάζει αυτό που είπε και ο φίλος. Σε μια λογική, γιατί το έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν, όταν έχει μια κατακαιρματισμένη προοδευτική παράταξη, είναι προφανές ότι θα γίνουν κινήσεις στο επόμενο διάστημα. Να υπάρχει μια ομογενοποίηση, μια συμμαχία, μια συνεργασία, να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Άρα θεωρητικά πολλά μπορούν να συμβούν. Και μπορεί να συμβεί και αυτό το οποίο λέει και ο φίλος. Εγώ το θεωρώ απίθανο.